χαρίζουν τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, αυτά τα talk show. Όταν μπορείς να φιλοξενείς ανθρώπους που εκτιμάς και αγαπάς απεριόριστα και στο παρελθόν τέλος πάντων, λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου, βέβαια καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν είχα καταφέρει να φιλοξενήσω ποτέ την κυρία Ρουγκέρη που είναι μαζί μου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Και τη Χριστίνα φυσικά. Τη θυγατέρα. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. 2 Δεκεμβρίου εσύ. Ναι. 4 εγώ. Τα είπαμε τα δικά μας, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Είστε καλά. Ναι, χαρά. Είμαστε βέβαια σε μια κατάσταση. Τρέλας. Τρέλας, γιατί ετοιμάζουμε 2 πρεμιέρες. Δημιουργικής τρέλας, ναι, όμως. Ναι. Έτσι. Έχουμε και Ίδρυμα Κακογιάννη. Ναι. Έχουμε και Θέατρο Κιβωτός. Και ξεκινάει το Θέατρο Κιβωτός. Έτσι. Να πούμε με βεβαίως, τι. Βεβαίως, να τα πούμε. Να πούμε ότι είναι ένα, αυτή τη φορά. Α, εδώ. Βάζουμε τα παιδιά στην ελληνική λογοτεχνία. Θα δουν τα παιδιά ένα έργο της Πινελόπης Δέλτα που είχε τον τίτλο «Η καρδιά της Βασιλοπούλας», ένα όνειρο έργο, το οποίο το εγώ το έκανα θεατρικό και του έδωσα τον τίτλο «Το μαγικό κλειδί». Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν τα παιδιά. Την πρώτη στιγμή ως την τελευταία σου κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον. Και έχει και εξαιρετικά μηνύματα. Καλά, η Πινελόπη είναι γνωστό. Ναι. Ότι έχει σημαδέψει την ελληνική λογοτεχνία και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά θα βάλω τα παιδιά σε αυτή τη μεγάλη συνέχεια. Πρέπει να είστε εκπληκτική μαμά και εσύ πρέπει να είσαι μια εξαιρετικά τυχερή και ευτυχισμένη κόρη που έχει αυτή τη μανούλα. Σωστά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι, νιώθω τυχερή. Έτσι. Νιώθω τυχερή και με τους δυο μου γονείς, δηλαδή είμαι καλά. Έτσι, εντάξει, αλλά λέω μαμά, γιατί αυτό στο θέατρο που έχει αγκαλιάσει έτσι τα παιδιά που το έχουμε τόσο ανάγκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Πάμε να το δούμε. Η Κάρμεν Ρουγκέρη είναι η γλυκιά εθνική παραμυθού της Ελλάδας, αφού το 1993 δημιούργησε την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, όπου γράφει και σκηνοθετεί παραστάσεις, και στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία της παιδικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ζωή της Κάρμεν Ρουγκέρη θα μπορούσε να ήταν βγαλμένη από παραμύθι, με δύσκολες στιγμές, με μοιραίες στιγμές, με ευχάριστες στιγμές, με στιγμές δημιουργικές. Άλλωστε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι η πρώτη φορά που ανέβηκε στη θεατρική σκηνή ήταν για το έργο «Η Χιονάτη και η Εφτά Νάνη», σε ηλικία μάλιστα μόλις 8 ετών στην Κύπρο, στη Φανερωμένη, όπου έζησε μέχρι τα 12 της, αφού ο μπαμπάς της Βιτόρ ήταν καθηγητής εκεί. Στα 14 της είδε την ταινία «Τελικανής», μία στιγμή αναπάντεχη στη ζωή της. Στην ταινία εκείνη έπαιζε ο Άλκης Γιαννακάς και στα τραγούδια τον ντουμπλάριζε μία φωνή που με το άκουσμά της η μικρή Κάρμεν την ερωτεύτηκε. Αλλά δεν ήξερε που μπορούσε να βρει αυτόν που τραγουδούσε. Μα τι ωραία που τα λέει, ρομαντικά. Η Κάρμεν σπούδασε τραγούδι στο Ελληνικό Οδείο και θέατρο στην Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης και Πειραϊκού Συνδέσμου, από όπου αποφύτησε με άριστα. Έκανε ειδικές σπουδές πάνω στην όπερα στο Πανεπιστήμιο της Περούτζα. Στα 22 της όμως, η μοίρα τη φέρνει τυχαία κοντά σε έναν γοητευτικό και νεαρό τραγουδιστή, τον Αντρέα Κουλουμπή, και στο πρώτο τους ραντεβού ανακαλύπτει ότι ο άγνωστος κύριος είναι η φωνή που είχε ερωτευτεί στα 14 της. Μαζί παντρεύτηκαν και ο λυρικός τραγουδιστής διεθνούς φήμης και η λιγότερο αναγνωρίσιμη τότε ηθοποιός απέκτησαν 2 παιδάκια, τη Χριστίνα και τον Βίκτορα. Ο Βίκτορας, αν και καλλιτέχνης, αποφεύγει τα πολλά-πολλά με την κυρία δημοσιότητα, ενώ η Χριστίνα ακολουθεί τα χνάρια της μητέρας της Κάρμεν. Βλέποντας από μικρή τη μαμά της να ζωγραφίζει ρούχα και νηφικά σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο, μάλλον κόλλησε και αυτό το μικρόβιο της καλλιτεχνίας και σπούδασε σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Και έτσι πορεύονται επαγγελματικά μαζί, χωρίς όμως να μπλέκεται η μία στα πόδια της άλλης. Όσο αυτό είναι εφικτό για μία μαμά και μία κόρη. Η μαμά και η κόρη λοιπόν εδώ, που κάνουν σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, διαβάζοντας έτσι τα στοιχεία που έχουν δώσει οι συνάδελφοι, η κυρία Ρουγκέρη, μεγαλώσατε μέχρι τα 4 χρόνια μάλλον τη ζωή της, Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, σε ένα οικοτροφείο. Ναι, στις Καλόγριες της Σαντορίνης. Τι μνήμες μπορεί να υπάρχουν, τι μνήμες μπορεί να υπάρχουν. Πολύ όμορφες. Εγώ θυμάμαι πάνω στα γαϊδουράκια με θυμάμαι και θυμάμαι ότι με αγαπούσαν πάρα πολύ οι Καλόγριες.
Θυμάμαι ακόμα ότι έπιανα κάτι στους διαδρόμους του μοναστηριού. Έπιανα κάτι κατσαρίδες που τώρα που τρελαίνομαι. Σε έπιανα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ. Και θυμάμαι και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι από το παράθυρο του μοναστηριού είδα την πρώτη κηδεία της ζωής μου κάτω. Ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπαν ότι η ψυχή του ανθρώπου βγαίνει και πηγαίνει στον ουρανό κτλ. Και εγώ σκέφτηκα από πού τι θα γίνει άμα πεθάνω, και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο, και σκέφτηκα ότι θα πάω την ψυχή μου, θα μπω σε μια όμορφη κοπέλα και θα ξαναζήσω. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και έτσι ησύχασα. Υπάρχει και θρησκεία που το λέει αυτό. Όχι εκεί για την όμορφη κοπέλα. Γενικώ. Όπου βρει κοπέλα. Όπου βρει άνθρωπο μπαίνει. Ναι, τώρα δεν προλαβαίνει να κοιτάξει. Όμορφο, μη όμορφο. Δεν είναι ότι. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου. Μπα, ό,τι θέλει το κάνει τελικά. Λε, θε να μου πει ότι είσαι εξοικειωμένη με την ιδέα αυτή. Με το θάνατο. Τώρα είμαι σε φάση που δεν θέλω. Θέλω να σκέφτομαι ζωή μόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, όχι, και δεν νομίζω, και όσο μεγαλώνεις ακόμα πιο πολύ σκέφτεσαι τη ζωή. Δηλαδή, το λέω εγώ. Πιο πολύ γατζώνεσαι, πιο πολύ γατζώνεσαι. Και θες να παραμείνεις. Έτσι. Οπότε γυρίζουμε λίγο στη Σαντορίνη, πάμε λίγο έτσι στα παιδικά χρόνια. Πώς ήταν, πόσο δύσκολο είναι να ζεις μέσα σε ένα μοναστήριο καταρχήν. Για μένα δεν ήταν δύσκολο. Γιατί με αγαπούσαν πάρα πολύ καλόγριες. Με θυμάμαι να είμαι πάντοτε στα γόνατα της Σεζάν. Η οποία ήταν η πρώτη γλώσσα που μίλησα, ήταν γαλλικά. Μετά πρώτερα ο πατέρας μου ήταν καθηγητής. Δεν θυμάμαι εγώ να έζησα. Θυμάμαι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν θυμάμαι εκδρομές που κάναμε τα γαϊδουράκια. Πολύ ωραία. Δεν στενοχωριόμουν ότι ήμουνα σε ένα μοναστήρι καθόλου. Mm-hmm. Γενικά όμως είμαι και ένας άνθρωπος που παντού βρίσκω το καλό. Mm-hmm. Κατάλαβες, δεν ψάχνω ευκαιρία να γκρινιάζω. Έτσι. Ψάχνω ευκαιρία να βρίσκω ωραία πράγματα και να χαίρομαι. Πολύ σωστό. Και μετά πήγαμε στα Χανιά, περάσαμε τα δύο πρώτα χρόνια του σχολείου. Εκεί θυμάμαι ότι είχα εξαφανιστεί μια φορά γιατί μάζευα κοχύλια και νύχτωσε και βέβαια πήραν και είδα όλη τη γειτονιά να είναι μαζεμένη με την αστυνομία που πρέπει. Δεν το ξεχάσω, έφαγα το μεγαλύτερο ξύλο στη ζωή μου, γιατί είχα ξεχαστεί και βέβαια ανησυχήσανε όλοι. Λέτε εδώ. Ναι, εφιάλτης. Αυτά στα Χανιά. Αυτό το θυμάμαι. Τα αγαπάω, τα λατρεύω. Γενικά την Κρήτη, γιατί και εγώ θεωρώ ότι. Δεν ήσασταν ζωηρή όμως γενικά, ήσασταν ήσυχο παιδάκι. Πολύ ζωηρή. Ήσασταν πολύ ζωηρή. Γεμάτο με ανέβαινα στα δέντρα, με εδώ ήμουν. Αγοροκόριτσι. Σύγκροκόριτσι εντελώς. Ενώ η αδελφή μου ήταν μια κούκλα. Ήταν πολύ όμορφη και την πειράζανε. Καθάριζα εγώ γι' αυτήν. Εγώ δεν ήμουν. Εκείνη ξύλο. Ναι, ξύλο, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ξυλοκλωτσιέ. Καλά, ήμουν που αγοροκόρησα κυριολεκτικά. Καταπληκτικό. Ναι, και συνήθω τα γόνατά μου ήταν μαύρα και από. Πώς τα λένε. Πληγέ. Κρυμμένα, κρυμμένα. Πετε μου κάτι, κυρία Ρουγκέρη. Νομίζω ότι μαγειρεύετε καλά. Ναι, μαγειρεύω καλά και το οφείλω στην Κύπρο αυτό. Γιατί πήγαμε στην Κύπρο πάλι με του πατέρε μου, ήταν καθηγητή εκεί. Και εκεί ήταν πολύ προηγμένα τα πράγματα όταν ήμουν εγώ, και τώρα πρέπει να είναι. Και υπήρχε κάθε Δευτέρα, κάναμε οικοκυρικά, πηγαίναμε σε ένα χώρο που ήταν γεμάτο, πώς το λένε, κουζίνες. Mm-hmm. Ο καθένας είχε ό,τι χρειαζόταν πράγματα της κουζίνας, φόρμες, κουτάλες, ό,τι χρειαζόταν. Και εκεί φτιάχναμε, μαθαίναμε κάθε εβδομάδα, μαθαίναμε και κάτι να πάει. Ή κουλουράκια, ή κέκ, ή φαγητό. Και καταπληκτικό αυτό. Yeah. Έπρεπε έτσι να είναι για νομίζω τα σχολεία. Mm-hmm. Και έτσι βγήκα μια καλή νοικοκυρά. Πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι, υποθέσω ότι και εσύ είσαι μια καλή νοικοκυρά. Αν δεν είσαι όμως, σου έχω ετοιμάσει. Πρόσεξε να δεις. Γιατί και ο Σπέσκες μαζί μας, ο οποίος θα μας μαγειρέψει, θα μου αποκαλύψει τελικά τι θα μου μαγειρέψει. Και να δούμε το κάνει σωστά. Θα μου πει η κυρία Ρουγκέρη, δεν ξέρω. Σας αποκάλυψα. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σας αποκάλυψα πάλι. Τι θα μαγειρέψω. Τι για πες. Καλό μεσημέρι για εσάς. Τι θα κάνουμε. Καλό σας μεσημέρι. Θα κάνουμε μπέλες με ντοματίνια. Μ' ακούτε? Βεβαίως, πάντα. Πώς και πώς κάναμε να σας ακούσουμε, κύριε Πέσκια μου. Είμαστε όλες αυτιά. Το παλεύουμε ένα τέταρτο να σας ακούσουμε, κύριε Πέσκια μου. Ναι, ναι. Τώρα που σας έχουμε. Μπέλες με ντοματίνια. Εδώ ήμουνα. Αγχώνεστε χωρίς λόγο. Αυτά είναι. Αυτά θα με σκοτώσουν εμένα, να ξέρετε. Το άγχος δίχως λόγο θα με σκοτώσει εμένα κάποια στιγμή. Και εγώ έχω πολύ και δεν ξέρω τι να κάνω. Πάω σε γιατρό τώρα. Εγώ είμαι από την Κύπρο και άκουγα ότι στην Κύπρο έχει καλό φαγητό γιατί έχει καλή παράδοση φαγητού. Ναι. Και σήμερα εδώ θα κάνουμε πένες με ντοματίνια και βασιλικό.
Ωραία. Η ανθρωπότητα δεν κάνει διακρίσεις. Νομίζω πάει σε όλες τις χώρες. Όχι, όλες τις χώρες αλλά είναι τα καλά τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Πέσκια μου. Τι κάνουμε ακριβώς? Βράζουμε κάτι εκεί, βλέπω. Είναι... Εμείς εδώ, κοιτάξτε, το συγκεκριμένο εστιατόριο τώρα δουλεύει. Είναι αυτό σε βλέπω. Λειτουργία. Οπό... Ναι. Δεν σας πειράζει, φαντάζομαι. Εμένα τι να με πειράζει. Δεν σας πειράζει, φαντάζομαι. Εμένα καθόλου. Το μόνο που με πειράζει είναι που δεν είμαι εκεί να τσιμπήσω λίγο, αλλά κατά τα άλλα... Θα σας καλέσουμε να έρθετε, ελπίζω. Να με καλέσετε όμως. Είναι πολύ απλή συντάξη. Όλο έτσι μου λένε και δεν με καλεί ποτέ κανένας. Σας καλώ επισήμως, κυρία Λαμπύρη, να έρθετε εσείς και άλλοι τρεις φίλοι, όχι παραπάνω, δεν συμφέρει. να έρθετε με την παρέα σας, υπέροχο. Να απολαύσετε ένα ωραίο βράδυ στο μαγαζί. Καλή, κοιτάξτε εκεί που τρίβετε, μην μας βρει καμία συμφορά. Δεν έχω συνηθίσει, το κάνω το τυφλό συστήμα. Θα τρίψουμε δύο ντομάτες. Μία, γιατί θα κάνουμε λίγη ποσότητα. Τρίβουμε μία ντομάτα, τη βλέπετε. Μάλιστα. Φρέσκια ντοματούλα, λοιπόν. Ωραία, φρέσκα. Κοιτάξτε, και στα πλαίσια που μπορούμε, πάντα πρέπει να κάνουμε φρέσκο φαγητό. Δηλαδή, άμα είναι καλές οι ντομάτες, τώρα ακόμα να χειμωνιάσει, έχουμε ακόμα 25 βαθμούς σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι απλά θα έχουμε καλοκαίρι για την υπόλοιπη ζωή μας. Το οποίο δεν μας χαλάει σε σχέση με το πετρέλαιο και τα έξοδα του χειμώνα. Ναι, αλλά θα βρέχει. Να βρέχει, δεν μας νοιάζει. Κρύο μην κάνει, κύριε Πέσκια μου. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ μαζί σας τότε, αλλά να βρέχει. Ας κάνει και λίγο κρύο γιατί άρεσε στη γυναίκα μου. Εντάξει. Άμα δεν κάνει λίγο κρύο. Εγώ είμαι με τη γυναίκα σας, να ξέρετε πάντα. Βάζουμε τα μακαρόνια λοιπόν στο νερό που βράζει ή στα ντομάτα? Βάζουμε τις πένες να βράσουν. Εδώ υπάρχει ένας βραστήρας, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε? Όχι, το φαντασόμαστε όμως. Πώς βράζουν τα μακαρόνια? Βράζουμε λοιπόν τα μακαρόνια μας. Βράζουμε τα μακαρόνια. Και παίρνουμε ένα τηγάνι. Ωραία. Σε αυτό το τηγάνι θα κόψω λίγο σκόρδο. Τέλεια. Ένα λεπτό να το βλέπετε. Πώς είναι το σκόρδο, Νίκο? Ψιλοκόβουμε σκορδάκι? Ναι, θα ψιλοκόψουμε δύο σκελίδες σκόρδο. Μπορεί να το κάνουμε και με το τυφλό το σύστημα. Και αυτό με το τυφλό το σύστημα? Ωραία. Να μην επαναλάβουν οι τηλεθεατές μας στο σπίτι αυτά που βλέπουν εδώ, να το πούμε. Όχι, γιατί είναι λίγο... Εσείς και η Ρουγκέρη έχετε τέτοια ικανότητα, τυφλό σύστημα στο σκόρδο? Εγώ το έχετε. Ορίστε. Όχι, το τυφλό δεν μπορώ να παρακολουθώ αυτό που κάνω. Υπάρχει ένας τρόπος χειρότερο. Και γίνεται, μου φεύγει συνέχεια το αυτό που αυτή. Εντάξει, το πειράζει. Κοιτάξτε, την κάνω αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Θα βάλουμε το σκόρδο σε ένα τηγάνι και ελαιόλαδο. Μαγειρεύετε 40 χρόνια. Ναι, αλλά δεν κάνετε όμως, έχετε την εμπειρία. Μαγειρεύετε επαγγελματικά, θέλω να πω 40 χρόνια. Λοιπόν, ψιλοκόψαμε το σκορδάκι με πολύ προσοχή. Ψιλοκόψαμε το σκόρδο και ανάψαμε τη φωτιά. Θα είναι σαντορινέικα. Α, να το πούμε λοιπόν. Εάν είναι σκορδομακάρονα και σταματήσουμε στο σκόρδο, είναι σαντορινέικα. Τα κάνω συχνά. Και τώρα έχονται και κρύα. Τα σκορδομακάρονα, τα σεντορινιά, είναι με το κάνουμε μπελτέ ντομάτας και ναι. Έχουν πάρα πολύ σκόρδο. Ναι. Εδώ είναι λίγο ο σκόρδος, το βλέπετε. Ναι. Όχι, μια σκελίδα είναι. Τι ωραία. Το σκόρδο είναι υγιεινό, αυτό τώρα, ε. Ναι.